Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου». Σήμερα μιλάμε για γυναικολογικά θέματα. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον ομολογουμένως. Μιλάμε λοιπόν για τους όγκους των οοθικών. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής εστιάσαμε περισσότερο στο τι είναι κύστης, ποιοι είναι οι καλοήθεις όγκοι των οοθικών, πώς γίνεται η κλινική εξέταση. Μιλήσαμε επίσης και για τη διάγνωση. Κοντά μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος ο κύριος Ελευθέριος Κλώνος, ο οποίος είναι μευθύρ χειρουργός γυναικολόγος, είναι διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι εδώ να μας δώσει τα φώτα του σε σχέση με αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά το κάνετε και το προσφέρετε και σαν μάθημα, έτσι, στους φοιτητές σας. Σαν προπτυχιακό μάθημα. Σαν προπτυχιακό μάθημα. Και έχει αυτό το ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο, πιστεύω. Και για τις γυναίκες που μας παρακολουθούν, τις κυρίες μας παρακολουθούν, είναι ένα θέμα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Κύριε Κλώνο, επειδή έχουμε πάρα πολλά ακόμα να συζητήσουμε, θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο εδώ στην διαφορική διάγνωση. Τι σημαίνει διαφορική διάγνωση και πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό? Είναι ενδιαφέρον από την άποψη ότι ενδεχομένως να έχει την ίδια κλινική συμπτωματολογία, δηλαδή η γυναίκα να έχει την ίδια κλινική εικόνα, να πονάει στο ίδιο σημείο. Και εμείς να θεωρήσουμε ότι έχει κάτι άλλο και να βγάλουμε λάθος διάγνωση. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν και καλοήθη αίτια μη γυναικολογικά που μπορεί να κάνουν την ίδια εικόνα και κακοήθη. Καλοήθη είναι το απόστημα κολπώματος ή σκολικοειδής απόφυσης. Γι' αυτό είχαμε πει στην αρχή ότι η γυναίκα πολλές φορές, ειδικά ηλικιωμένες, καλό να κάνουμε μια δαχτυλική εξέταση στο ορθό. Για να δούμε... Δηλαδή μπορεί να είναι και απόστημα κολπώματος. Ακριβώς. Να έχει η γυναίκα κολπωματίτιδα ή έντερο με πολλά κολπώματα, να έχουμε ρήξη κολπώματος και να προκαλέσει τόσο έναν τονοπόνο. Να εντοπίζεται δεξιά και να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι ακριβώς. Αυτό σημαίνει μάλλον στο ορθό. Επίσης, πολλές φορές προεγχειρητικά και σε συνεξέταση ρωτάμε αν έχει, τι έχει κάνει με το θέμα της κολοκοειδούς απόφυσης. Αν έχει χειρουργηθεί ή όχι. Αν δεν έχει χειρουργηθεί η γυναίκα, πολλές φορές θα ζητήσουμε και μια εκτίμηση από έναν γενικό χειρουργό, ναι. Διότι μπορεί να είναι σκολικοειδίτιδα το ζήτημα, μια ρήξη σκολικοειδούς απόφυσης και εμείς ασχολούμαστε με τις οθήκες και να μην έχει κάποιο πρόβλημα η γυναίκα. Υπάρχουν και δύο πιο σπάνια. Ο έκτοπος πυελικός νεφρός, που εμένα μου έχει τύχει βασικά σαν κλινική αλήθεια. Εικόνα, στον υπέρηχο και είχα τρομοκρατηθεί την πρώτη φορά που το είδα και μετά μου πει η γυναίκα ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και το σβάνο που είναι μια νευρολογική αιτιολογία πρόβλημα που είναι πιο σπάνια. Τα κακοήθη τώρα μπορεί να έχει καρκίνο παχαίως εντέρου. Γι' αυτό στην αρχή της εκπομπής σας είπαμε ότι ειδικά στο εξωτερικό, αλλά και εδώ το κάνουμε, έχουμε σαν πρωτόκολλο μια κολονοσκόπηση και μια γαστροσκόπηση. Δηλαδή, μπορεί η κυρία να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα καρκίνος παχαίως εντέρου, αυτό να έχει επεκταθεί τόσο πολύ στο παχέντερο που κατά συνέχεια ιστού, δηλαδή να είναι δίπλα η οθήκη, να επεκταθούν τα καρκινικά κύτταρα και να δώσει την οθήκη. Άρα επί της ουσίας... Συμπαγής όγκη στο παχέντερο, οι οποίοι δημιουργούν. Άρα επί της ουσίας να μην έχει πρόβλημα στην οθήκη η γυναίκα, ναι. Να έχει το παχέντερο, εμείς να μπούμε να χειρουργήσουμε την οθήκη και να βρούμε μια εικόνα εντελώς διαφορετική. Μπορεί να είναι καρκίνο του μαστού, το είπαμε και στην αρχή. Άρα λοιπόν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν να μην είναι το πρόβλημα εκεί και εμείς να ασχολούμαστε αλλού και άλλο να είναι το πρόβλημα. Και φυσικά καρκίνο του μάχου, το λεγόμενο σύνδρομο. Και αυτός, το λεγόμενο σύνδρομο Κρούκεμπεργκ, ναι. Που οι γενικοί χειρουργοί το ξέρουν και το αντιμετωπίζουν πολύ συχνά. Γι' αυτό πάντα ζητάμε και μία γαστροσκόπηση. Πολλές φορές οι ασθενείς θα τη δουν και λένε μα για ποιο λόγο, εγώ για την οθήκη μου ήρθα. Είναι σημαντικό να έχουμε μία εκτίμηση του γαστεντερικού. Και από πλευρά κολονοσκόπησης και από πλευρά γαστροσκόπησης, ναι. Για να έχουμε μια εκτίμηση ότι δεν ξεκινάει κάτι από εκεί. Ναι, κύριε Κλώνο. Άρα λοιπόν, αλλού πάμε, αλλού πάμε. Δυστυχώς, ναι. Πολλές φορές θεωρούμε ότι εμείς θέλουμε να τρενάρουμε μια κατάσταση, να την καθυστερήσουμε, αλλά είναι σημαντικό να γίνονται όλα αυτά. Διότι, αν μπούμε σε μια διαδικασία απλά ανοίγματος μιας κοιλιάς, να το πούμε απλά, και να αντιμετωπίσουμε μια άλλη κατάσταση, θα είναι αρνητικό για την ασθενή. Αυτό θα είναι το χειρότερο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, να πούμε λίγο για τους καρκινικούς δείκτες, για τη CA-125. Ακριβώς. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάνε και πολύ συχνά οι γιατροί, οι ασθενείς, έτσι. Οι καρκινικοί δείκτες λοιπόν. Για πείτε μας λίγο. Το κακό με τους καρκινικούς δείκτες, να το πούμε και λίγο χαλαρά, είναι το όνομά τους. Δηλαδή, ναι. Όταν ακούμε το καρκινικό δείκτη, μόνο που ακούνε οι ασθενείς την έννοια καρκινικού δείκτη, θεωρούν ότι έχουν καρκίνο. Ναι. Δηλαδή, θα έπρεπε ενδεχομένως να αλλάχτεί αυτό το όνομα κάποια στιγμή. Καλά κάνετε και το λέτε και χαίρομαι που το αναφέρετε. Γιατί ακριβώς θα βοηθούσε λίγο παραπάνω και τους ασθενείς να μην νιώθουν, ναι. Εγκλωβισμένοι σε ένα καρκίνο που δεν τον έχουν. Ακριβώς. Έτσι. Πολύ σωστά. Το CA-125 που είναι το πιο δημοφιλές και το πιο της μόδας, να το πούμε απλά.
Είναι συνήθως ένας δείκτης ο οποίος όταν βγει θετικός, οι ασθενείς πανικοβάλλονται. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ναι. Διότι θεωρητικά όλα τα εργαστήρια έχουν ένα όριο γύρω στο 30 με 35. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένας καρκινικός δείκτης πάνω από αυτό, στο 50, στο 60, δεν σημαίνει ότι η γυναίκα έχει καρκίνο. Είναι λάθος αυτό. Και όποιοι το λένε, δεν έχουν εμπειρία σε αυτό το ζήτημα. Ο δείκτης λοιπόν αυτός είναι ένας δείκτης που απλά δείχνει ότι το εσωτερικό της γυναίκας, της κοιλιάς, το περιτόνεο που λέτε, mm-hmm. που είπατε και εσείς πριν, είναι ερεθισμένο για κάποιο λόγο. Ναι. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι έχει απαραίτητα καρκίνο. Μπορεί να είναι ερεθισμένο από την περίοδο. Μπορεί να είναι ερεθισμένο από τον όγκο που είναι μεγάλος, αλλά είναι καλοήθης. Ένας τεράστιος όγκος 10, ο οποίος όμως είναι καλοήθης, θα ερεθεί στην κοιλιά, θα ανεβάσει τον δείκτη. Δεν σημαίνει ότι η γυναίκα λοιπόν έχει καρκίνο. Μπορεί να έχει θέμα με κύρωση ύπατος, μπορεί να έχει κάποιο άλλο θέμα το γαστρικό. Mm-hmm. Όλα αυτά θα ερεθίσουν το δείκτη. Και μπορεί να έχει ενδομητρίωση, που είναι κάτι πολύ συχνό σε γυναίκες, ειδικά αναπαραγωγικής ηλικίας. Ναι, 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 άρα λοιπόν να ερεθιστεί το περιτόνεο, να ανεβεί ο δείκτης και να θεωρήσουν ότι έχει καρκίνο. Άρα λοιπόν είναι λάθος να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Οι καρκινικοί δείκτες λειτουργούν συνεπικουρικά, mm-hmm. έχοντας όλα τα άλλα μαζί, δηλαδή την απεικονιστικό έλεγχο, τη μαγνητική μας, τον υπέρηχό μας, την κλινική μας εξέταση και θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα που θα μας οδηγήσει σε ένα βαθμό για το τι με ελιγενέστη. Αλλά σίγουρα από μόνο του δεν αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο ότι να πούμε η γυναίκα έχει το ένα ή το άλλο. Και σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται, κύριε Κλωνό, και επανάληψη ουσιαστικά της εξέτασης. Και επανάληψη, προκειμένου να δούμε ουσιαστικά πώς είναι ο δείκτης, αν έχει κατέβει. Βεβαίως, πολύ σωστή πήρε παρατήρηση. Σε γυναίκες που δεν θα χειρουργηθούν άμεσα mm-hmm. και που θα τις παραμπούμε σε μια διαδικασία παρακολούθησης σε ένα δίμηνο ή τρίμηνο, μια επανάληψη θα μας δώσει μια σαφή εικόνα. Διότι αν μείνει σταθερός ή έχει πτωτική τάση, σημαίνει ότι προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο υποστρέφεται. Αν έχει αυξητική τάση, μπορούμε να μπούμε σε μια άλλη, σε ένα άλλο σκεπτικό. Επίσης, χρησιμοποιείται και για μεταχειρητικό follow-up, mm-hmm. ειδικότερα σε γυναίκες που έχουν κακοήθεια καρκινοθηκών, mm-hmm. όπου βλέποντας μια πτωτική τάση, αντιλαμβανόμαστε ότι και το χειρουργείο πήγε καλά, να το πούμε τέλεια, σε απλή γλώσσα, ναι, και έχει θεραπείες που ενδεχομένως να χρειαστεί, ή συμπληρωματικές θεραπείες, μάλλον γενικότερα, mm-hmm. έχουν μια ανταπόκριση στον ασθενή μας. Μάλιστα. Στην εικόνα την οποία δείξαμε, κύριε Κλώνο, εδώ, σε σχέση με τους καρκινικούς δείκτες, έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Ναι, ότι δεν είναι μόνο το 125 που μας βοηθάει. Ακριβώς. Είναι και άλλοι δείκτες, όπως το ΣΕΑ που βλέπετε, η αλφα πρωτεΐνη, η β' χωριακή γονιδοτροπίνη σε γυναίκες με χώριο καρκίνωμα, το LDH, το οποίο ανεβαίνει σε σαρκώματα, η ινχιμπίνη σε κοκκυταρικούς όγκους, είναι όγκοι που έχουν συμπεριφορά, βιολογική συμπεριφορά καρκίνου οθικών και μπορεί να χρειαστούμε και χημειοθεραπεία. Και η τεσοστερόνη, που πολλές φορές οι γυναίκες απορούν ότι καλά, γιατρέ, τεσοστερόνη, εγώ τι σχέση έχω με αυτό. Ακριβώς. Είναι για τους αρωνοποιητικούς όγκους, οπότε αυτή η ορμόνη θα αυξηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρα θα μας δώσουν και αυτά μια πρώτη κλινική εικόνα για το πού βρισκόμαστε και για το τι έχουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν επιθυλιακή όγκη, η όγκη των γενετικών οργάνων. Ακριβώς. Και η στρωματική όγκη, όπως λέτε εδώ πέρα, που πάρα πολύ ωραία τα παρουσιάσατε. Δεν πρέπει να τρομάζουν οι γυναίκες όταν βλέπουν ότι είναι αυξημένος ο καρκινικός δείκτης, ιδιαίτερα του CA125. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Όπως και να πούμε φυσικά, γιατί έχει τύχει πολλές φορές αυτό το σενάριο το κλινικό, να έχει γυναίκα κακοήθεια και να έχει αρνητικό δείκτη. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει είναι. Υπάρχει περίπτωση, βεβαίως. Ήθελα να το ρωτήσω υπάρχει και αυτό. Υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να το ΣΕΓΑ των 25 να είναι αρνητικό ναι. ή να είναι πολύ πολύ οριακό και η γυναίκα να έχει ένα ερχόμενο στάδιο 1α, ας πούμε, ένα ερχόμενο καρκίνο οθικών. Ναι. Το έχουμε δει και αυτό το σενάριο. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ απόλυτοι σε αυτό το θέμα, ότι οι καρκινικοί δείκτες δεν αποτελεί διαγνωστικό μέσο απόλυτο για να πούμε ότι έχει ή δεν έχει κάτι μια γυναίκα. Ναι. Είναι μια επιπρόσιτη πληροφορία για εμάς, mm-hmm. τους θεράποντες ιατρούς και τίποτα παραπάνω. Γιατί γίνεται τόσο μεγάλος λόγος όμως, κύριε Κλώνο? Γιατί είναι το όνομα, αυτό που είπαμε πριν. Είναι το όνομα που έχει ουσιαστικά δημιουργεί μας τρομάζει. Ναι, που δημιουργεί μια βιτρίνα και τρομάζει τον κόσμο ότι για να με έβαλα να κάνω καρκινικό δείκτη, έχω καρκίνο. Δεν είναι θετικός, δεν έχω καρκίνο. Είναι λάθος αυτό. Ωραία. Είναι απλά διαγνωστικό πρόσθετο όπλο για μας, τίποτα παραπάνω. Ναι. Τώρα, πότε γίνονται οι βιοψίες? Να μιλήσουμε λίγο για τις ταχύες βιοψίες. Μπράβο. Αυτό είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του χειρουργού, το οποίο βοηθάει όταν δεν έχουμε καταλήξει απόλυτα για το τι είναι αυτό. Αυτός πρόκειται... ο όγκος, ακριβώς, ουσιαστικά, που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό συνήθως σημαίνει σε γυναίκες οι οποίες είναι αναπαραγωγικής ηλικίας, τους ενδιαφέρει η γονιμότητά τους, οπότε... Ναι. Αυτό αγχώνει και εσάς. Ακριβώς. Θέλετε να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Και θέλουμε διεγχειρητικά να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πόσο πολύ μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Δυστυχώς όμως και εδώ υπάρχει μια μετανάλυση, η οποία θα την έχω φέρει και να τη συζητήσουμε, από 14 μελέτες πανευρωπαϊκά, που δείχνει ότι η ευαισθησία αυτής της ταχείας βιοψίας
είναι λίγο επισφαλής για τους οριακούς όγκους. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, αν μας πει στην ταχυβιοψία ο παθολογανατόμος ότι είναι καλοήθεια, θα είναι καλοήθεια. Οπότε είμαστε καλά. Στην ταχυβιοψία. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, μέσα στο χειρουργείο. Αν μας πει ότι είναι κακοήθεια, θα είναι κακοήθεια. Αν μας πει ότι είναι οριακό, borderline που το λέμε εμείς στη γλώσσα μας, εκεί έχουμε θέμα. Έχει μια ευαισθησία 66%. Συγγνώμη που διακόπτω. Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για τους όγκους οριακής κακοήθειας. Ακριβώς. Πάρα πολύ μεγάλος. Εκεί έχουμε θέμα λοιπόν. Είναι πάρα πολύ επισφαλής, γιατί κατά πάσα πιθανότητα στην τελική ιστολογική που θα βγει μετά από 2 εβδομάδες ή 1 μήνα αναλόγως, μπορεί να είναι καρκίνος. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς λειτουργούμε πλέον έχοντας αυτή τη μετανάλυση υπόψη με το χειρότερο σενάριο, ότι θα είναι καρκίνος. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί παίζει ρόλο η ηλικία της γυναίκας. Τι της λέτε της γυναίκας? Δεν της λέμε κάτι γιατί κοιμάται, είναι χειρουργημένη. Αλλά θέλω να πω ότι αν αποφασίσουμε, αν έχει μπει σε δικασία χειρουργείου και η γυναίκα είναι εμμηνοπαυσιακής κατάστασης ορμονικά, θα προχωρήσουμε το χειρουργείο πιο ριζικά, σαν να είναι καρκίνος οθικών. Μάλιστα. Γιατί ξέρουμε ότι έστω αρχόμενος, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να βγει. Εάν τώρα δεν είναι και η γυναίκα έχει θέμα διατήρηση γονιμότητας, που είναι το χειρότερο αυτό κλινικό σενάριο. Εκεί θα αφαιρέσουμε τη μειοθήκη αυτή που είναι η προβληματική. Ναι. Θα αφαιρέσουμε και ένα τμήμα της άλλης για να έχουμε μια εκτίμηση παθολογοανατομική και από την άλλη. Θα διατηρήσουμε τη μήτρα και την άλλη οθήκη, γιατί η γυναίκα θέλει να κάνει το παιδάκι της. Θα πάρουμε βιοψίες από όλη την κυλίτσα για να έχουμε μια σταδιοποιητική εικόνα γενικά. Και αφού η γυναίκα με το καλό ξυπνήσει, θα της πούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα είτε εμφάνισης καρκίνου είτε υποτροπής αυτού του προβλήματος. Οπότε πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά, να κινηθεί γρήγορα στο θέμα της επίτευξης εγκυμοσύνης. Κύριε Κλόνο, μπορεί μια γυναίκα που θα έχει διατηρήσει ουσιαστικά τη μία μόνο οθήκη της να είναι γόνιμη και πόσο? Ναι, μπορεί να είναι γόνιμη. Σίγουρα είναι καλύτερο από το να έχει μια οθήκη παθολογική με όγκο στην οθήκη που εκ των πραγμάτων και έχει καταστρέψει υγιή οθηκικό ιστό. Και μέσω βιοχημικών λειτουργιών καταστρέφεται η παραγωγή των υγιών ιστρογόνων και των οθυλακίων. Άρα δεν έχει νόημα παραμονής. Άρα σίγουρα η γονιμότητά της αυξάνεται μεγαλύτερο όταν έχει αφαιρεθεί η προβληματική, να το πούμε απλά, οθήκη. Και οι πιθανότητες να πετύχει το παιδάκι της είναι εξίσου αυξημένες και υψηλές. Mm-hmm. Το πόσο είναι πολυπαραγωγικό. Παίζει ρόλο και η κατάψυξη οαρίων. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις οι γυναίκες που έχουν θέμα και με τις δύο οθήκες τελικά. Το συστήνουμε και αυτό πολλές φορές. Και ειδικά τώρα που επίσης το βλέπω ότι στα social media είναι πολύ της μόδας. Ναι, γι' αυτό σα το λέω κιόλας. Ότι το παρακολουθούμε. Σίγουρα συχνά. Το κοινωνικό στάτους. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, βέβαια. Όχι, απλά τώρα έχει γίνει λίγο πιο. Η κατάψυξη οαρίων τώρα απλά δημοσιοποιείται πιο συχνά στα social media. Άρα λοιπόν το προτείνετε σε αυτή τη φάση? Το προτείνουμε γιατί πολλές φορές πολλές γυναίκες μπορεί να μην έχουν κάποιο σύντροφο ή μπορεί να μην επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσα παιδάκι. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά μετά σε βάθος χρόνου, αυτό που συστήνουμε είναι ότι αν δεν έχει διάθεση η ίδια να αποκτήσει ένα παιδάκι άμεσα, μπορεί να καταψύξει κάποια ώρα από την υγιή οθήκη. Ακριβώς. Πάντα σε συνεργασία με τον άνθρωπο που θα ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, για τα κατά πόσο μας επιτρέπει να διεγείρουμε αυτή την οθήκη ορμονικά ή όχι, βέβαια, γιατί αν υπάρχει κάποιος καρκίνος μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει σε φυσικό κύκλο να καταψυχθούν τα οάρια και να γίνει μια κρυοσυντήρηση σε βάθος χρόνου, για να είναι και αυτή πιο ασφαλή στο μέλλον. Πολύ ωραία. Αυτά είναι θετικά μηνύματα, φυσικά, και δίνουν ουσιαστικά πνοή στις γυναίκες, θετική πνοή. Κύριε Κλόνο, τώρα να προχωρήσουμε λίγο στην αντιμετώπιση. Να πούμε και για την αντιμετώπιση, τελειώσουμε την βιοψία. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το θέμα τώρα. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται. Η αντιμετώπιση έχει τρεις κλάδους. Είναι η ρομποτική, είναι η λαπαροσκοπική και είναι και η ανοιχτή. Ναι. Συνήθως στην οθήκη είμαστε λίγο πιο, να μην το πω συντηρητική, λίγο πιο προσεκτική, να το πω. Καχύποπτη, προσεκτική. Στη διαχείριση. Μπράβο, και στον τρόπο αντιμετώπισης χειρουργικά. Σωστά. Διότι υπάρχει πάντα ο φόβος της καρκινικής διασποράς όταν μιλάμε για οθήκες. Έχει τύχει δηλαδή πολλές φορές όταν γίνει, ας πούμε, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά μια επέμβαση που ήταν καρκίνος οθηκών, να υπάρχει διασπορά στο σημείο που έχει μπει το τροκάρ, το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να μπουν τα εργαλεία. Άρα θέλω να πω ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, σε ένα καρκίνο οθικών, εκ των πραγμάτων η λαπαροσκόπηση έχει το ρόλο της μόνο διαγνωστικά, από την άποψη εάν χρήζει χειρουργείου ή χρήζει έναξη χημειοθεραπείων. Μάλιστα. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, ένας όγκος οθήκης, ο οποίος δείχνει προεγχειρητικά ότι τίνει πιο πολύ προς την καλοήθεια,
Αν το μέγεθός σου το επιτρέπει, μπορεί να χειρουργηθεί είτε ρομποτικά είτε λαπαροσκοπικά. Mm-hmm. Τα πλεονεκτήματα τα έχετε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές, φαντάζομαι είναι γνωστά. Να τα πούμε. Για τη γυναικολογία δεν είπαμε. Ακριβώς, είναι το λιγότερο. Άρα λοιπόν τώρα ευκαιρία είναι ευκαιρία, να τα πούμε. Η ρομποτική είναι χειρουργική στην σίγουρα γυναικολογία. Μια σύγχρονη φανταστική μέθοδος, διεθνώς διευρυμένη και αναγνωρισμένη και στο εξωτερικό. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, άρα λοιπόν μετεχειρητικές συμφύσεις, μετεχειρητικός κοιλιακός πόνος εξουδετερώνεται και μειώνεται πάρα πολύ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα μεγάλο για τις γυναίκες οι συμφύσεις. Μια ζωή τις έχουν και δημιουργούν και, και πόνο ουσιαστικά. Άρα λοιπόν η ρομποτική σε αυτό. Σε επίπεδο χειρουργικό και για μας οι κινήσεις μας οι χειρουργικές είναι πολύ πιο gentle, να το πω απλά στα αγγλικά. Χειρουργείται ρομποτικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ρομποτικά χειρουργούν κάποιες κλινικές. Εμείς στο νοσοκομείο και στις κλινικές είμαστε σε επίπεδο λαπαροσκοπικό. Μάλιστα. Πάνω κάτω είναι η ίδια. Αλλά γίνονται επεμβάσεις. Η διαδικασία είναι η ίδια, οπότε καταλαβαίνω. Ναι. Είναι ελάχιστα επεμβατική. Είναι πιο προσεκτικές και πιο ακριβείς οι χειρουργικές κινήσεις με τα εργαλεία, τα σύγχρονα πλέον που έχουμε. Οι κινήσεις που μας δίνουν τα εργαλεία να κάνουμε είναι πάρα πολύ πιο εύκολες στη διαχείριση ενδεχομένως συμφύσεων που να έχει η γυναίκα από προηγούμενες επεμβάσεις. Mm-hmm. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνονται πολύ πιο ακριβές χειρουργικές κινήσεις, λιγότερες επιπλοκές, λιγότερες συμφύσεις, λιγότερο κοιλιακό άλγος, μικρότερη παραμονή, ναι. Λιγότερες αιμορραγίες, μικρότερη παραμονή της γυναίκας στην κλινική, στο νοσοκομείο, αναλόγως που θα περατωθεί η επέμβαση. Οπότε και η γυναίκα πάει πιο γρήγορα στο σπίτι. Μετεχειρητικά έχουμε πολύ καλύτερη παρακολούθηση, πολύ πιο γρήγορα η γυναίκα σηκώνεται από το κρεβάτι, πολύ πιο γρήγορα παίρνει μπρος το γαστρικό της σύστημα. Ένα σημαντικό για μας είναι ότι μπορούμε πλέον τη γυναίκα να της δίνουμε την επέμβαση, που μπορεί δηλαδή να βλέπει και η ίδια τι ακριβώς συνέβη και να έχει μια εικόνα το πολύ τι ακριβώς έγινε. Ναι. Άρα λοιπόν την ρομποτική τη χρησιμοποιείτε σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Κλώνο, όταν χρησιμοποιείτε? Οι ενδοσκοπικές γενικότερα επεμβάσεις χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις οι οποίες είναι, μιλάμε για καλοήθεις όγκους, ναι, όπου το μέγεθος το επιτρέπει να γίνει χωρίς να υπάρχει φυσικά υποτροπή ή διασπορά. Mm-hmm. Δηλαδή σίγουρα σε μια κύστη 15-20 εκατοστά μπορεί να αντιμετωπιστεί και λαπαροσκοπικά, αλλά σίγουρα είναι πιο δύσκολο και ενδεχομένως να μην γίνει το ίδιο αξιολόγα τα αποτελέσματα. Υπάρχουν τεχνικές άπειρες και στην Ευρώπη διδάσκονται που μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα είναι λίγο πιο επισφαλές. Τώρα, σε έναν όγκο ο οποίος θα είναι κακοήθεια ή οριακός borderline, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και στην Ευρώπη το ίδιο πράγμα γίνεται, να προτιμήσουμε την ανοιχτή χειρουργική. Αυτό όπου ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει θέση στην διαχείριση των όγκων των οθικών και η ανοιχτή χειρουργική? Έχει ή θέση συμβατική, τέλος πάντων, αυτή έχει θέση σίγουρα στον καρκίνο όλοι των οθικών. Στον καρκίνο έχει των θέση οθικών σίγουρα στους borderline όγκους, γιατί μπορεί επίσης και να έχουμε φόβο. Και στους οριακείς δηλαδή κακοήθειας. Ακριβώς, για να έχουμε θέμα όσον αφορά την υποτροπή ή την επανεμφάνιση ή ακόμα και την καρκινική διασπορά. Mm-hmm. Άρα εκεί συνήθως προτιμάμε την ανοιχτή χειρουργική. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε γυναίκες οι οποίες έχουν μια καλοήθη κύστη, ένα καλοήθη μόρφωμα, ένα καλοήθη όγκο, σίγουρα η ενδοσκοπική χειρουργική, είτε λαπαροσκοπική είτε ρομποτική, έχει το χώρο της πλέον σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Λόγω και η λαπαροσκοπική, ακριβώς, φυσικά, είναι πάρα πολύ γνωστή. Λόγω των πλεονεκτημάτων που αναφέραμε. Φυσικά και έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Μην βάζουμε δηλαδή πάνω απ' όλα τη ρομποτική, είναι και η λαπαροσκοπική. Κάθε ένας έχει τα δικά του, κάθε τεχνική τα δικά του χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες περισσότερο στη λαπαροσκοπική στρέφονται από ό,τι γνωρίζω. Ξέρετε τι γίνεται, επειδή έχουμε να κάνουμε με γυναίκες, παίζει πολύ πείτε μεγάλο ρόλο και, εσείς, τη γνώμη σας, λοιπόν, και το σχετικό αποτέλεσμα. Ναι. Πολλές φορές οι γυναίκες, αυτό που μένει, που λέμε και εμείς απλά, είναι αυτό που βλέπουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, 2-3 μικρές τομούλες της τάξης του 1,5 εκατοστού, οι οποίες θα εξαλειφθούν και δεν θα φαίνονται καν μέσα σε ένα εξάμηνο, σίγουρα είναι κάτι το οποίο τους εντυπωσιάζει και τους ευχαριστεί πιο πολύ από μια έτσι τομή η οποία θα είναι είτε κάθετη είτε γκάρση, όπως την κεσαρική τομή. Άρα και αυτό, mm-hmm, σίγουρα ειδικά για νεαρά άτομα. Για νέες κοπέλες, ναι. Ακριβώς. Σίγουρα και αυτό έχει το ρόλο του. Εγώ το βρίσκω απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό, γιατί τους ενδιαφέρει αύριο μεθαύριο και η αισθητική του σώματός τους να μην έχουν κάποια τομή η οποία θα τους στεναχωρεί ή θα τους δυσκολεύει. Ναι, γενικά δεν θα τους αρέσει. Ακριβώς. Αισθητικά στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω πως έχουμε ακόμα μία εικόνα την οποία πρέπει να, ναι, δούμε. Μία τελευταία εικόνα, γιατί. Α, δεν έχουμε, έχουμε τελειώσει με τις εικόνες. Ωραία. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνοντας, κύριε Κλώνο, τι θα λέγαμε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η όγκη των οθικών. Υπάρχουν πολλά στάδια, υπάρχουν διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. Είπαμε ότι μπορεί να είναι αρχίζουν οι οθήκες να σχετίζονται με τις κύστης αρχικά. Προχωρήσαμε μετά στις καλοήθεις όγκους. Μιλήσαμε για οριακής κακοήθειας και οι κακοήθειες φυσικά που οδηγούν. Που σημαίνουν καρκίνο στην προκειμένη περίπτωση. Ένα μήνυμα που θα ήθελα εγώ να δώσουμε είναι ότι καταρχήν οι ασθενείς δεν πρέπει να βιάζονται. Ναι.
Δεν λέω φυσικά να μπουν σε μια διαδικασία αναβολής, γιατί και αυτό θα είναι τραγικό και ενδεχομένως να οδηγήσει σε τεράστια μεγέθη των όγκων. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, δεν πρέπει να βιάζονται, να οδηγηθούν σε ασφαλμένα συμπεράσματα και σε βεβαιασμένες κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε μια χειρουργική επέμβαση η οποία δεν είναι αναγκαία. Mm-hmm. Άρα, είναι σημαντικό να γίνει σωστά όλος ο προχειρητικός έλεγχος, mm-hmm. από την άποψη της απεικόνησης, της κλινικής εκτίμησης, για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς που έχει η εκάστοτε ασθενής μας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, συζητώντας, γιατί σας λέω και πάλι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και το κοινωνικό στάτους. Και η επικοινωνία της ασθενούς με το γιατρό και της. Και ο οικογενειακός της προγραμματισμός, δηλαδή κατά πότε η γυναίκα θέλει να κάνει παιδί, εάν θέλει να κάνει και σε ποιο timing θέλει να το κάνει. Άρα λοιπόν, έχοντας συμπεριλάβει όλους αυτούς τους παράγοντες, τότε να καταλήξουμε αν πρέπει να χειρουργηθεί και πότε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είπαμε αρκετά θέματα έτσι εδώ. Αναλύσαμε αρκετά θέματα. Περισσότερο σε αυτό το μέρος μιλήσαμε για την αντιμετώπιση, η οποία γίνεται με διάφορες τεχνικές και τρόπους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Κλόνο που ήταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γι' αυτό, σε αυτό το πολύ σημαντικό επίκαιρο θέμα, ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες όλων των ηλικιών, γυναικολογικό θέμα που ήταν η όγκη των οθικών. Εμείς είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και Τρίτη, σε επανάληψη στις 10, όπως επίσης μέσα στην εβδομάδα έχουμε ακόμα ένα δεύτερο επίκαιρο ιατρικό θέμα, την Πέμπτη και το Σάββατο σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.